Υπομαμαία Πελοποννήσου, η οποία εκπροσωπεί την πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Ομοσπονδία μας είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και έχουμε υπό τη σκέπη μας 16 πρωτοβάθμια σωματεία μέλη, εξυπηρετώντας περίπου 60.000 άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα οποία διαβιούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οσιότατε μάρτης Παύλε πανένδοξε, υπέρ Χριστού εν αθλήσας γενναιοτάτη ψυχή, των διπλούν παραθέου στεφάνων ηλιφάς, και χωρίς των ασκητών και μαρτύρων συναφής, μη διαλείπεις πρεσβεύων, υπέρ ημών των εν πίστη, επιτελούντος την θεία μνήμην σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναμία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλαγισόν την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέ και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Γραφείο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω απόψε στα εγκαίνια των νέων ιδιόκτων γραφείων της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Αμία Πελοποννήσου και του Συλλόγου Αμία Αρκαδίας. Η απόκτηση των γραφείων τόσο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Αμία Πελοποννήσου όσο και του Συλλόγου Αμία Αρκαδίας ήταν ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Και επί 10 συναπτά έτη το Γραφείο Περιφερειακής Ομοσπονδίας Αμαία συγκαζόταν με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία του νομού Αρκαδίας σε ένα χώρο του παλιού Δημαρχείου Τρίπολης, ο οποίος παραχωρήθηκε προσωρινά από το Δήμο Τρίπολης. Έκτοτε υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση από εμάς προκειμένου να αποκτήσουμε ένα μόνιμο χώρο, όπου το αναπηρικό κίνημα και οι ωφελόμενοι μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και να έχουν μία βάση ενημέρωσης. Έπειτα από όλες αυτές τις άκαρπες προσπάθειες, το περασμένο καλοκαίρι μας επισκέφθηκαν Έλληνες ομογενείς συμπολίτες μας, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία
και προθυμία να μας βοηθήσουν για το εν λόγω ζήτημα. Σήμερα, συγκινημένος, ακούγοντας τα παιδιά μας και τι είπαν τα παιδιά μας, η διαφορετικότητα δεν είναι επιλογή. Αν γυρίσει ο καθένας μας και υπάρξει στο διπλανό του, δεν θα δει κανέναν ίδιον με αυτόν. Θέση μας, πολλά χρόνια, όλοι ίση, όλοι διαφορετικοί. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, μα και υποχρεώσεις, να απολαμβάνουμε από αυτό που λέγεται πολιτεία ή περιφέρεια ή δήμος, ό,τι απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι συνανθρωποί μας. Θα σας πω ότι επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Πελοπόννησο σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία το 1985 για να ιδρύσουμε το πρώτο σωματείο ατόμων με αναπηρία των τυφλών στην Καλαμάτα εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 38 χρόνια και αυτά τα 38 χρόνια είχα τη μεγάλη τιμή και ιστορική ευκαιρία να εργαστώ και να συνεργαστώ με δεκάδες και εκατοντάδες συναδέλφους σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλες τις πόλεις, για να φτάσουμε σήμερα εδώ στην στέγαση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας στο δικό της χώρο. Κοινωνία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους δωρητές χορηγούς για τη σημερινή αυτή προσπάθεια των νέων γραφείων. Και χαίρομαι που η κυβέρνησή μου θα δώσει πλέον τη δυνατότητα στους 88 Έλληνες να ψηφίσουν για την κυβέρνηση και να είναι και οι ίδιοι συνυπεύθυνοι για τον τόπο που έχουν αφήσει, αλλά έχουν δίπλα πίσω τους δικούς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι για τον αγαπητό Νίκο. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε μια εκδήλωση γενείων και κάποιος πρόεδρος δεν αναφέρεται για τον εαυτό του. Αναφέρεται μόνο για τους άλλους και τα ευχαριστώ τα οποία είπε είναι πάρα πολλά. Και αυτό ενισχύει νομίζω το πρώτο πράγμα που είπα, ότι η Τρίπολη, εσείς οι πολίτες, είστε μια κοινωνία δίπλα στα άτομα αναπηρία. Ευχαριστήκε για την προσπάθεια που έχει κάνει τα τελευταία αυτά χρόνια, αλλά πιστεύω και ως περιφέρεια και τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε κάνει για να βοηθήσουμε και να ενσωματώσουμε στην κοινωνία τα άτομα με αναπηρία. Εγώ δεν θα πω πολλά για να μην σας κουράσω, όμως συγκινήθηκα από το τραγούδι των παιδιών και θέλω να πω γι' αυτό δύο ιδιαίτερες κουβέντες. Μίλησαν τα παιδιά για αποδοχή. Θέλω λοιπόν να τους διαβεβαιώσω ως εκπρόσωπος ενός κομματιού αυτής της πολιτείας, να τους διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μεγάλα βήματα, άλματα για τους ανθρώπους με αναπηρία, ότι είμαστε εδώ, ότι τους αγαπάμε, θα τους προσέχουμε και θα τους στηρίζουμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω για το αναπηρικό κίνημα της Πελοποννήσου, μετά πολλές δεκαετίες, όπως είπε ο Νίκος ο Καραλής, κατορθώνουν σήμερα να αποκτήσουν τη δική τους στέγη στο κέντρο της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο κέντρο της Τρίπολης. Πολλά πολλά συγχαρητήρια αφενός μένουν στους χορηγούς, ομογενείς μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους του αναπηρικού κινήματος, προσπάθησαν για αυτό ακριβώς που σήμερα γενιάζουμε. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους που, όπως είπε νομίζω ο κύριος Πρόεδρος, ήταν τόσα χρόνια αόρατοι, να τους φέρουμε μπροστά στο προσκήνιο. Γιατί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία θα πρέπει τους ανθρώπους με αναπηρία να τους έχει στο προσκήνιο και όχι κρυμμένους στα σπίτια ή σε ιδρύματα όπως γίνονταν όλα τα προηγούμενα πολύ παλαιότερα χρόνια.